Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και προπονητής, αθλητής του τρίαθλου μεγάλων αποστάσεων. Έχει πάρει μέρος σε Ironman, έχει πάρει μέρος σε Σπάρταθλο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζοντας το τι έχει κάνει στον χώρο του αθλητισμού πραγματικά είναι να το θαυμάζεις και να μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Για να μην λέω και πολλά πολλά, έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Κασίμη. Κύριε Κασίμη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους ακροατές σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, καλά, μπορούμε εντύνω να μιλάμε στον Ενικό. Με μεγάλη μου χαρά. Α, μας έπεσε η γραμμή του κύριου Κασίμη, για να τον ξανακαλέσουμε λίγο. Εδώ είμαστε και πάλι, κύριε Κασίμη. Δημήτρη, μας ναι, ακούς? Καλημέρα και από μένα, δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν. Καλημέρα ναι. στους ακροατές σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ας μιλήσουμε στον Ενικό. Ωραία, για μεγάλη μου χαρά. Με μεγάλη μου χαρά. Δημήτρης Κασίμης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το λέω για να σε χαϊδέψω, δεν γνωριζόμαστε και δεν έχω και κάποιο όφελος, αλλά σε όποιους ανθρώπους του τρεξίματος, του μαραθώνιου έχω πει το όνομά σου, έχουν μείνει, εντάξει, άνθρωποι μου έχουν πει τα καλύτερα λόγια και από θέμα αθλητή και από θέμα χαρακτήρα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μετάλλια που μπορεί να πάρει ένας πλέον προπονητής, Δημήτρη. Δηλαδή να είναι της πλήρης αποδοχής από τους ανθρώπους του χώρου και ο θαυμασμός που έχουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι προς το πρόσωπό σου. Και μάλλον δεν είναι τυχαίο. Ευχαριστώ, Ντίνο, για τα καλά λόγια. Εντάξει, αυτό είναι ο χαρακτήρας μου, έτσι δεν επιδιώκω κάτι. Αυτό είμαι. Ωραία. Δημήτρη, να σε ρωτήσω, πώς ξεκίνησες όλο αυτό με το τρίαθλο, γενικότερα με τις μεγάλες αποστάσεις, είτε κολύμπι, είτε μαραθώνιους? Να πούμε στους ακροατές σας ότι αυτή τη στιγμή είμαι προπονητής. Ναι. Βέβαια, κάνω κάποιους αγώνες για μένα, για τη δικιά μου διάθεση, για το δικό μου χόμπι. Η αλήθεια είναι ότι επιλέγω αγώνες που δεν με συμμετάσχουν αθλητές μου. Οπότε αυτοί οι αγώνες είναι ιδιαίτεροι. Έτσι, όπως είπατε πριν, το Σπάρταθλο, ο Μαραθώνιος της Ερήμου, είναι κάποιες δικές μου κάποια δικά μου extreme αποθυμένα. Έτσι, είναι η προσωπική σου απόλαυση και ικανοποίηση. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Βέβαια, μέσα από την απόλαυση προσπαθώ να μαθαίνω τον οργανισμό μου καλύτερα, όπως και να δοκιμάζω πράγματα πάνω στην προπονητική, που αυτό έχει ως απότερο σκοπό να έχω μετά περισσότερες εμπειρίες, να αποκομίζω γνώσεις για την προπονητική και να τα μεταφέρω στους αθλητές μου. Για να κάνουμε λίγο έτσι μια πορεία, ας πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος, ας πούμε, ότι πέρα από το ότι αυτή τη στιγμή είσαι προπονητής, ετοιμάζεις αθλητές για μεγάλες αποστάσεις, είτε για μαραθώνιους, είτε για τριάθλους. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι, Δημήτρη, και από τι ηλικία? Και πώς κόλλησες όλο αυτό το μικρόβιο που λένε? Το μικρόβιο το κόλλησα από πολύ μικρός, ξεκινώντας από την κολύμβηση. Μετέπειτα πέρασα στο τρίαθλο. Και στην πορεία πέρασα στις αποστάσεις, στις μεγάλες αποστάσεις, μαραθωνίου και υπερμαραθωνίου. Η αλήθεια είναι ότι αθλούμαι από πολύ μικρός. Βέβαια, όλο αυτό συνδυάστηκε, το χόμπι μου έγινε και η δουλειά μου, καθώς είμαι και έχω τελειώσει την γυμναστική ακαδημία, οπότε είμαι και γυμναστής. Οπότε όλο αυτό συνδυάστηκε και συνεχίζεται να συνδυάζεται. Έχω την ευτυχία αυτή, έτσι, να κάνω κάτι που μου αρέσει. Νομίζω ότι είσαι ευλογημένος όταν μπορείς και κάνεις το χόμπι σου βιοποριστικό επάγγελμα. Έτσι ακριβώς. Ναι, είναι χαρά, βέβαια. Τώρα, το τρίαθλο, το πώς προήλθε, βέβαια, έχοντας τις βάσεις, όπως είπα Ντίνο πριν, από μικρό στην κολύβηση, που θεωρώ ότι είναι η αρχή για να κάνεις έναν αγώνα τριάθλου. Είναι πολύ βασικό να γνωρίζεις να κολυμπάς καλά. Καθώς είχα την κολύμβηση, μετά με ενθουσίαζε πολύ το ποδήλατο στον δρόμο, όπως και το τρέξιμο. Έτσι συνδυάστηκε όλο αυτό και συμμετείχα στους πρώτους αγώνες τριάθλου. Βέβαια, η όρεξη για να κάνεις περισσότερα χιλιόμετρα σε οδηγεί να κάνεις και... Η όρεξη για να κάνεις περισσότερα χιλιόμετρα σε προπονήσεις οδηγεί στο να
στο να θέλεις κάτι παραπάνω και στους αγώνες. Είναι κάτι που λένε ότι όσο τρώσεις ανοίγει όρεξη δηλαδή, κάτι τέτοιο, όσο πιο πολύ... Κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι. Οπότε μετά πέρασα στις μεγαλύτερες αποστάσεις και έκανα 3 Ironman. Περίμενε τώρα. Το τρίαθλο. Μας είπες, για να μαθαίνει και ο κόσμος, γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι μπορεί να ξέρουν, να έχουν ακούσει τη λέξη τρίαθλο. Από ποια αθλήματα αποτελείται, για να μάθει και ο κόσμος. Το τρίαθλο αποτελείται από την κολύμβηση, την ποδηλασία και το τρέξιμο. Τι χιλιόμετρα μιλάμε, ας πούμε. Ναι, οι ολυμπιακές αποστάσεις, θα σας πω τις τυπικές αποστάσεις. Ναι, οι οποίες, ναι. Αυτό θέλουμε, να μας κάνεις μια ενημέρωση για το τι είναι το τρίαθλο. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, στους Ολυμπιακούς με το καλό, το καλοκαίρι που θα έχουμε, οι αθλητές θα κάνουν την Ολυμπιακή απόσταση. Η Ολυμπιακή απόσταση έχει να κάνει με 1500 μέτρα κολύμβηση, 40 χιλιόμετρα ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Τώρα, στο επόμενο level υπάρχει το half Ironman, δηλαδή το μισό Ironman, και το κυρίως Ironman, το οποίο τα τελευταία, θα έλεγα, 10 χρόνια, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Ναι, ναι, έχει ανέβει πάρα πολύ, Δημήτρη, τα τελευταία χρόνια το Ironman. Είναι extreme άθλημα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι χρειάζεται να αφιερώσει αρκετό χρόνο στην προπόνηση. Έτσι. Να έχεις ιδιαιτερότητες, να γνωρίζεις κολύμβηση, να μάθεις το ποδήλατο, να έχεις καλή φυσική κατάσταση και να μπορείς να τρέχεις. Γιατί όλο αυτό, εκείνη τη μέρα πρέπει να συνδυάσει 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης. Αμέσως αφού τελειώσει την κολύμβηση, παίρνεις το ποδήλατο, μπαίνεις στη ζώνη αλλαγής και άμεσα φοράς τα απαιτούμενα και ανεβαίνεις πάνω στο ποδήλατο. Mm-hmm. Παίρνοντας το ποδήλατο κάνεις 180 χιλιόμετρα ποδήλατο της ασφάλτου. Αυτό είναι για το Ironman το τρόπο που μας λες, ή το Half Ironman? Αυτό είναι για το Ironman. Ναι. Αυτό είναι για το Ironman. Ναι, ναι, ναι. Το Half είναι το μισό. Το μισό. Εγώ απλά σας λέω αυτό. Mm-hmm. Μπράβο. Τώρα λέμε το Ironman. Έτσι. Ναι, 3,8 κολύμβηση, 180 χιλιόμετρα ποδήλατο. Και αφού τελειώσουμε τα 180 χιλιόμετρα ποδήλατο, κάνουμε έναν μαραθώνιο, δηλαδή 42-195. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς ανάσα, Δημήτρη. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Κυριολεκτικά. Γίνονται μέσα σε μία μέρα. Δηλαδή φανταστείτε, 180 χιλιόμετρα είναι... Πάστε στα πόδια της Χαλκιδικής και να γυρνάς στο Θεσσαλονίκη. Ένας μέσος... Πάς στο Μαρμαρά, ένας μέσος χρόνος, δηλαδή... δεν σου λέω για τον καλύτερο αθλητή, δεν σου μιλάω για τον χειρότερο. Ένας μέσος χρόνος είναι περίπου κοντά στις 11, 12, 13 ώρες. 11, 12, 13 ώρες, Ναι, βέβαια. Oh. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται εξωπραγματικό, γιατί είναι αρκετά τα χιλιόμετρα. Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, αυτές οι αποστάσεις απαιτούν προπόνηση. Οπότε, όσοι τρέχουν αυτούς τους αγώνες... Εσύ έχεις πάρει μέρος σε τρεις αγώνες Ironman. Σε τρία Ironman, ναι. Στη Βαρκελόνη και δύο στην Νίκαια, έτσι δεν είναι? Μπράβο, ναι, δύο στην Νίκαια, της Γαλλίας, στη Νίκαια και ένα στη Βαρκελόνη. Και το έκανες, από ό,τι είδα, σε 9 ώρες και 40 λεπτά και 51. 9 ώρες 6 και 6 στη Βαρκελόνη. 42 και 9.51 στη Νίκαια. Βέβαια, της Νίκαιας θεωρείται από τα δύσκολα Ironman, γιατί έχει μεγάλες κλίσεις, ανεβαίνει δηλαδή δύο βουνά μέσα στα 180 χιλιόμετρα ποδηλάτου. Ναι. Και αυτό κάνει πιο δύσκολο το μαραθώνιο μετά. Πέρα από το ότι βγαίνει και πιο αργά το ποδήλατο. Συσσωρεύεται κούραση. Αυτό είναι το ιδιαίτερο στο Ironman. Ότι παρόλο την κούραση, ναι, έχει στο τέλος ένα μαραθώνιο. Είναι άξιο να αναφέρουμε λίγο το πώς άρχισε το τρίαθλο. Σίγουρα θα ενδιαφέρει τους ακροατές σας και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Φυσικά. Το τρίαθλο άρχισε στην Αμερική, ξεκίνησε στην Αμερική, στη Χαβάη, το 1974, όταν ένας αξιωματικός ήθελε να προκαλέσει τους πεζοναύτες του να κάνουν σε μία μέρα τις μεγαλύτερες αποστάσεις σε επιμέρους αγώνες που γινόταν εκείνη την περίοδο στη Χαβάη. Δηλαδή εκείνη την περίοδο στη Χαβάη γινόταν ένας αγώνας κολύμβησης μαραθώνιας, ένας αγώνας ποδηλάτου μεγάλος και ένας μαραθώνιος. Οπότε θέλοντας να τους προκαλέσει, τους είπε αν μπορούν να κάνουν σε μία μέρα και τα τρία αγωνίσματα. Αυτό καθιερώθηκε από τότε και τώρα έχει αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που είπαμε και πριν. Μάλιστα. Φαίνεται ότι είναι νέο άθλημα. Δηλαδή όταν μου λέτε το 1974 δεν έχει και πάρα πολλά χρόνια ζωής.
Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα είναι πολύ νέο. Ναι, στην Ελλάδα, ας πούμε, πότε ξεκίνησε στην Ελλάδα ο πρώτος τριαθλητής, ας πούμε, να ασχολείται με αυτό? Στην Ελλάδα ο πρώτος τριαθλητής ήταν ο Βασίλης ο Κρομίδας, στα τέλη της δεκαετίας του 90. Του 90, ναι. Ξεκίνησε. Μάλιστα. Ναι. Δημήτρη, να σε ρωτήσω τώρα. Είσαι εσύ τώρα και ξεκινάς να πας στο Ironman στη Βαρκελόνη, στη Νίκαια. Πόσο χρόνο πιο μπροστά και τι ώρες τρως στην προπόνηση για να ετοιμαστείς για ένα τέτοιο αγώνα? Ναι, όπως είπαμε, χρειάζεται ιδιαίτερη προπόνηση. Εξαρτάται από τον κάθε αθλητή. Όταν κάποιος έχει τις βάσεις έστω και σε ένα από τα τρία αγωνίσματα, ναι, είναι ευκολότερο να μπορέσει να συμμετάσχει σε ένα Ironman. Αν κάποιος δεν έχει τις βάσεις, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται 1 με 2 χρόνια προετοιμασία. 1 με 2 χρόνια προετοιμασία, και μιλάμε για καθημερινές προπονήσεις? Ναι, καθημερινές και πολλές φορές και διπλές προπονήσεις. Μία προπόνηση το πρωί και μία προπόνηση το απόγευμα. Μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος έχει μια αθλητική βάση, Ναι, βέβαια, σίγουρα. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, άμα έρθω εγώ τώρα που δεν έχω, ασχολούμαι με αθλητισμό, βέβαια έχω χρόνια, αλλά δεν είχα ασχοληθεί με κολύβηση, ποδηλασία ή μαραθώνιο. Ναι, εγώ θέλω θα μια τετραετία. Είναι αδύνατο, χωρίς να. Ναι. Να σε χαλάσω τη διάθεση. Ναι. Όπως και είπες, χρειάζεται μια απλή αθλητική βάση και 2 χρόνια προετοιμασίας για να συμμετάσχει σε ένα Ironman. Βέβαια, όπως είπαμε πριν, κάποιος που γνωρίζει ποδήλατο, που τρέχει, ίσως και σε ένα χρόνο θα μπορούσε να το κάνει. Εντάξει, Δημήτρη, αν και προϋποθέτει να έχει χρόνο, έτσι, να ταιριάζει, οι επαγγελματικές του δραστηριότητες να του δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργεί σε κάποιες προπονήσεις ξεκούραστος. Βέβαια, για να μην τα λέμε όλα αρνητικά. Να μην αποτρέπουμε, μπράβο, ναι. Για να μην αποτρέπουμε, μπράβο. Υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές, γιατί όπως είπες πριν είναι μικρόβιοι, οπότε μπορούν να συνδυάσουν και τη δουλειά τους και την οικογένεια. Έτσι. Αν θέλεις να κάνεις την ανάλογη προπόνηση. Αν θες να κάνεις κάτι, θεωρώ ότι ακόμα και εγώ, που χαριτολογώντας το λέμε, ότι αν πραγματικά θες κάτι, μπορεί να σε πάρει πολύ περισσότερο χρόνο, βέβαια, από έναν άνθρωπο που έχει τη βάση, όπως πολύ σωστά λες, αλλά νομίζω ότι η ανθρώπινη θέληση και η ψυχή είναι πολύ πιο ισχυρή από οποιοδήποτε σώμα. Έτσι ακριβώς. Γιατί είναι σπουδαίο κίνητρο. Φαντάζομαι, Δημήτρη, ότι κάνοντας όλο αυτό για 9-9,5 ώρες, ότι από κάποιο σημείο και μετά είναι σημαντικό η ψυχή, είναι σημαντικό, μάλλον συγγνώμη, είναι σημαντική η σωματική προετοιμασία, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό και το ψυχικό, είναι και το μυαλό. Βέβαια, εννοείται. Πρωτίστως, το κίνητρο του τερματισμού, το να τερματίσεις ένα τέτοιο μεγάλο αγώνα, σου δίνει τη δυνατότητα όταν έρχεται η κούραση εγκεφαλικά να την κερδίζει συνεχώς. Γιατί κακά τα ψέματα, το μαραθώνιο στο τέλος πάντα τον κάνεις υποκούραση. Όσο το θέλεις να τερματίσεις και όσο θέλεις να βρεθείς στη γραμμή του τερματισμού, τόσο περισσότερο μπορείς να δαμάσεις την κούραση. Τη σωματική. Βέβαια. Half Ironman έχουμε στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετούς αγώνες στην Ελλάδα. Γίνονται κυρίως στους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Mm-hmm. Βέβαια τώρα το τελευταίο 1,5 χρόνο λίγο μας τα έχει χαλάσει ο κορονοϊός. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Από εβδομάδα, νομίζω, από την επόμενη εβδομάδα ανοίγουν σιγά σιγά τα γυμναστήρια. Ναι, ευελπιστούμε, ίσως τα γυμναστήρια να πάρουν 1-2 εβδομάδες ακόμα, αλλά θεωρώ Τώρα πριν λίγο έδειχνε στο Open, ήταν ο κύριος Γεωργιάδης και έλεγε ότι τα γυμναστήρια ανοίγουν, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουν λίγο, είναι εμβολιασμένοι και μετά τελειώνουν οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Ωραία, μακάρι, γιατί κακά τα ψέματα το να μην γίνονται αγώνες για εμάς τους αθλητές, δεν είναι ότι καλύτερο. Σοβαρά μιλάμε τώρα, είναι η ζωή σας. Εσάς είναι. Και όχι μόνο για εμάς. Εγώ θα έλεγα ότι. Όχι, δεν είναι μόνο για εσάς. Είναι καλό για τους νέους. Δεν είναι μόνο. Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν το λέμε μόνο για τον Δημήτρη, ο οποίος μπορεί να το κάνει για βιοποριστικούς. Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι και για την ψυχική ηρεμία των αθλητών. Και για την ψυχική ηρεμία των αθλητών, για την ανάπτυξη του αθλήματος. Του αθλήματος, βέβαια. Τον ασχολούνται τα μικρά παιδιά. Αυτό που συνέβη δεν ήταν και ότι καλύτερο. Εντάξει, ευελπιστούμε, βέβαια, γιατί δεν εξαρτώνταν και από εμάς. Ναι. Ευελπιστούμε να το ξεπεράσουμε.
Δημήτρη, για πες λίγο το Σπάρτα αθλητή, τι ακριβώς είναι. Δηλαδή έχουμε ακούσει Σπάρτα αθλητής. Τι είναι η διαφορά με το Iron Ναι, Man. Τώρα το Σπάρτα αυτό είναι κάτι άλλο πάλι έτσι, ιδιαίτερο που τα τελευταία χρόνια το έκανα. Το Sparta Flow είναι 245 χιλιόμετρα, ξεκινάς από την Αθήνα και τερματίζεις στη Σπάρτη. Ναι. Αυτό είναι τρέξιμο. Τρέξιμο, ναι. Είναι αγώνας απόστασης ούλτρα, μεγάλης απόστασης. Υπερμαραθώνιος τρεξίματος. Αυτό πόσες ώρες είναι, εσύ, Δημήτρη? Αυτό για μένα προσωπικά βγήκε κοντά στις 32 ώρες, 31 ώρες, 50 λεπτά. Συνεχόμενο ιδιαίτερος τρεξίματος αγώνας, ή έχεις και σταματάς? Συνεχόμενο τρεξίματος. Σταματάς για να σε κάποιους σταθμούς συντροδοσίας ή κάποιες φορές για να αλλάξεις ρούχα για πολύ λίγο χρόνο όμως. Και ο χρόνος που σταματάς συμπεριλαμβάνεται στον τελικό χρόνο. Είναι ένας αγώνας πάρα πολύ δύσκολος. Εξίσου δύσκολος, ίσως θα έλεγα ακόμα και πιο δύσκολος με το Ironman που λέγαμε πριν. Αυτό πάντως μου έκανε εντύπωση και το ότι την επόμενη εβδομάδα, ας πούμε, θα έχω έναν παλιό σου αθλητή, τον Θωμά τον Μπουρλίδα, πολύ καλό μου φίλο. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα που είπες ακριβώς τώρα, ότι σε τέτοιους αγώνες, δεν το γνώριζα, μετράει ακόμα και ο χρόνος που θα σταματήσεις για να πάρεις, να πιεις νερό, να ανεφοδιαστείς, δηλαδή είναι ξεκουραστής. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή δεν σταματάει έτσι, και τον έτσι, χρόνο είναι... σαν time out που είναι στο όχι, μπάσκετ ή σε άλλα αθλήματα, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι βέβαια. Ο χρόνος ξεκινάει από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το τρέξιμο μέχρι τη στιγμή που θα τερματίσεις. Όπως λέγαμε πριν, ο χρόνος σταματάει στη Σπάρτη κάτω από το άγαλμα του Λεωνίδα. Χαρακτηριστικά εκείνο ο τερματισμός. Πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τη ζωή του, έχει κάνει το χόμπι του επάγγελμα, έχει δώσει πολλά, πάρα πολλά χρόνια στο να κάνει γνωστό όλο αυτό το άθλημα. Πώς αισθάνεται βλέποντας τελευταία χρόνια μια τάση των όλων των ηλικιών βασικά να οδεύουν και να προχωράνε προς το τρέξιμο, προς το πιο υγιεινό τρόπο ζωής και άθληση και καθημερινότητας? Είναι χαρά. Είναι κάτι που το περιμέναμε από χρόνια. Κακά τα ψέματα, πριν 10, 15, 20 χρόνια ήμασταν λίγοι. Τώρα είμαστε περισσότεροι. Χαριτολογώντας, ήσασταν η τρελή του χωριού. Κάπως, ναι. Ντρεπόμασταν να τρέξουμε στους δρόμους. Ντρεπόμασταν να φύγουμε από το σπίτι τρέχοντας. Ναι. Τώρα έχει μπει στην καθημερινότητα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ όμορφο. Φαντάζομαι ότι είναι χαρά για εσένα, τεράστια σαν προπονητής, να βλέπεις όλες τις ηλικίες σου. Δηλαδή, εγώ πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ανθρώπους, και δεν βλέπω μόνο νεαρούς ανθρώπους. Βλέπω και ανθρώπους πάρα πολύ μεγάλες ηλικίες. Ακόμα βέβαια, και το περπάτημα και το που κάνουν. Έτσι, ο αθλητισμός είναι διαβίου. Και αυτό που χρόνια δεν μπορούσε να το καταλάβει ο απλός Έλληνας, τώρα βλέπω ότι μπαίνει στην καθημερινότητά του και είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό για την υγεία του πρώτα απ' όλα. Πέρα από τα κίνητρα που λέγαμε πριν και τους αγώνες και τους στόχους. Πάνω απ' όλα την άθληση την κάνουμε για μας, για την υγεία μας. Είναι ό,τι καλύτερο. Θα σου πω κάτι το οποίο το έχω βγάλει σαν συμπέρασμα κάνοντας αυτές τις εκπομπές και συνομιλώντας με ανθρώπους σαν εσένα. Ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν την προβολή που πρέπει να έχουν, και γι' αυτό ένα μερίδιο ευθύνης τεράστιο έχουμε κι εμείς τα μέσα. Και γι' αυτό προσπαθώ μέσα από αυτήν την εκπομπή να δείξω τέτοιους ανθρώπους. Πώς αισθάνεται, βασικά μου έχει κάνει εντύπωση τρομερή ηρεμία και η αγάπη με την οποία μιλάτε για το άθλημά σας, και βασικά η ηρεμία που βγάζετε και σαν προσωπικότητες και χαρακτήρες. Και θεωρώ ότι όλο αυτό βγαίνει από το πόσο πολύ αγαπάτε το άθλημά σας και την ευγενή άμυλα, αυτό που λέμε αθλητισμός και όχι οπαδισμός και πρωταθλητισμός. Πώς αισθάνεσαι, ρε Δημήτρη, όταν μετά από 30, 32 ώρες, 35 ώρες τερματίζεις? Είναι χαρά, σίγουρα. Και είναι χαρά γιατί η κόπη της προπόνησης, γιατί κακά τα ψέματα, μπορεί να, όπως είπαμε, να είναι δουλειά μου, αλλά και εγώ για να αφιερώσω χρόνο στην προπόνηση θα τον πάρω από την οικογένειά μου, από τη γυναίκα φυσικά, μου, από τα παιδιά φυσικά, μου, φυσικά, φυσικά, βέβαια. Από άλλες μου ασχολίες. Βέβαια. Οπότε είναι κάποιο είδους
αυτοικανοποίηση, ότι ναι, μεν έχω προσφερθεί σε αυτό το προηγούμενο διάστημα και τερματίζω. Οπότε όλο αυτό είναι χαρά. Και είναι χαρά επίσης και να μοιράζεσαι τη χαρά του τερματισμού με τους ανθρώπους που έζησες στο προηγούμενο διάστημα, που σε είχαν κάποιες μέρες με κούραση, με νεύρα, γιατί κακά τα ψέματα δημιουργούνται μετά από την κούραση. Αυτή η μοναχική πορεία τόσων ωρών, ρε Δημήτρη, τι σκέφτεσαι? Δηλαδή, είσαι 30 ώρες, ας πούμε, στο πάντα αυτό που τρέχεις, ή κάνεις... Είναι ένα ωραίο ταξίδι. Ναι, είναι ταξίδι. Είναι ταξίδι. Ναι, ένα ωραίο ταξίδι που έχει να κάνεις με σένα. Σκέφτεσαι το κάθε μέλος του σώματός σου. Σκέφτεσαι την πορεία, βλέπεις τη διαδρομή. Εμένα μου αρέσει να βλέπω σημεία της διαδρομής. Οπότε, ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ότι... Δηλαδή, την ώρα που τρέχεις, ας πούμε, η σκέψη σου, οι εικόνες, δηλαδή, απολαμβάνεις το τοπίο γύρω ή είσαι τόσο προσιλωμένος? Ναι, βέβαια, εμένα μου αρέσει να το κάνω. Και ίσως να είναι και αυτό που τώρα, και ακόμα και στα 42 μου δίνει κίνητρο και σκέφτομαι και άλλους αγώνες το επόμενο κοντινό διάστημα. Σκέφτεσαι, ας πούμε, είναι χαρά. Ναι, σκέφτεσαι το ότι μπορεί χθες το βράδυ να μάλωσες με τη γυναίκα σου, ας πούμε, επειδή είχατε μια διαφωνία? Στον αγώνα δεν θα το σκεφτώ. Αυτό ήταν. Στις επόμενες μέρες και αυτή θα ήταν καλή μαζί μου. Καταλαβαίνεις πώς το λέω? Δηλαδή, στις τόσες ώρες σκέφτεσαι, ας πούμε, αν ξέχασα να πληρώσω τη ΔΕΗ ή ξέχασα. Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκομαι στους αγώνες, σκέφτομαι μόνο τον αγώνα. Ναι. Βέβαια, πρέπει να σκέφτεσαι τον αγώνα, γιατί πρέπει να είσαι τυπικός στους ανεφοδιασμούς, να παίρνεις τα απαιτούμενα. Δεν συγχωρούνται λάθη. Αν δεν πιείς τα απαιτούμενα υγρά, ο αγώνας δεν θα έχει καλή συνέχεια. Αν δεν πίνεις τους απαιτούμενους ηλεκτρολίτες για να πληρώνονται αυτά που έχεις χάσει. Ναι. Πρέπει να λειτουργείς πάρα πολύ σωστά και να σκέφτεσαι πολύ λογικά την ώρα που τρέχεις. Βέβαια, όπως είπαμε, εμένα μου αρέσει να συνδυάζω, να βλέπω και τα τοπία, και πολλές φορές λέω ότι πραγματικά ξεκινώ για ένα ταξίδι μετά του αγώνα. Κάπως έτσι. Σίγουρα μετράει σε έναν αγώνα να είσαι σε υψηλή θέση, αλλά είναι τόσο σημαντικό για αθλητές του τριάθλου και γενικότερα μεγάλων αποστάσεων, όπως είναι, ας πούμε, σε άλλα αθλήματα? Είναι δηλαδή αυτός ο σκοπός, ή αυτός ο σκοπός είναι πρωτίστως να τερματίσουν και να απολαύσουν όλο αυτό? Έτσι ακριβώς. Ο στόχος στους ούλτρα αγώνες, τα Ironman, πέρα από κάποιους διακεκριμένους αθλητές που το κάνουν ακόμα και επαγγελματικά. Αυτοί το κάνουν επαγγελματικά, φαντάζομαι, που έχουν και χορηγούς, που η ζωή τους είναι 24 ώρες 24 το Ironman. Ναι. Αυτό ακριβώς. Οι περισσότεροι αθλητές, θα έλεγα, ότι έχουν ως κύριο στόχο να τερματίσουν σωστά. Και το σωστό περιέχει έναν αγώνα με καλό ρυθμό, όπως είπαμε, έναν αγώνα με σκέψη για τους ηλεκτρολίτες, για τα νερά, για το ρυθμό του αγώνα, για το ρυθμό στις ανηφόρες. Όλα αυτά συμβάλλουν. Καθώς κάνεις σωστές σκέψεις, σωστές επιλογές για αυτά που είπα πριν, προκύπτει ένας καλός, ένας ευχάριστος αγώνας. Δεν ξεκινάς, ειδικά στους μεγάλους αγώνες, στους πολύωρους αγώνες, δεν ξεκινάς με στόχο τη θέση. Όποιος το κάνει δεν έχει τα ανάλογα αποτελέσματα στο τέλος. Ξεκινάς με ηρεμία. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα. Μόνο τον εαυτό σου. Μπράβο. Φαντάζομαι, Δημήτρη, ότι αν ξεκινήσει ένα τέτοιο αγώνα, τέτοιο πολύωρο αγώνα, από το πρώτο δευτερόλεπτο, με την πίεση που θα βάλει επιπλέον την ψυχολογική στον εαυτό σου, ότι πρέπει να τερματίσω σε αυτή τη θέση, νομίζω μόνο κακό μπορεί να σου κάνει. Περισσότερο κακό παρά καλό. Έτσι είναι. Και τις περισσότερες φορές είναι και ακατόρθωτο. Πρωτίστως, όπως είπα, ακόμα εγώ, επειδή έχω αθλητές οι οποίοι διακρίνονται, τους λέω να λειτουργήσουν όπως και είπα πριν, με ηρεμία, σύνεση και να απολαύσουν τον αγώνα. Έτσι ακριβώς, σε εισαγωγικά, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα να απολαύσουν, θα έρθει σε κάποιο σημείο. Ναι, όμως είναι, η απόλαυση δεν είναι μόνο. Εντάξει, η απόλαυση είναι και το τελείωμα όταν φτάνει. Δηλαδή, η απόλαυση δεν είναι όταν είσαι μετά από 30, από 8 ώρες, δεν είναι να το απολαμβάνεις, μην τρελαθούμε. Αλλά η σκέψη του να απολαύσω το ότι φτάνω σε λίγο στο τέρμα και να καταφέρω κάτι το οποίο μπορεί να μην το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου, ή να είναι μοναδικό για μένα, έτσι δεν είναι? Να καταφέρω να φτάσω τον εαυτό μου στα όρια και να υπερνικήσω
την κούραση, δηλαδή να περάσω τον οργανισμό μου πέρα από τα όρια. Εντάξει, Δημήτρη, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο βάρβαρο σωματικά πίεση και καταπώνηση από το Iron Man, έτσι δεν είναι? Σαν άθλημα παγκοσμίως, νομίζω. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι μεγάλη καταπώνηση, αλήθεια. Και όπως και το Σπάρταθλο που πάμε πριν. Ναι, ναι, και το Σπάρταθλο, μπράβο, αυτά. Είναι βάρβαρες αυτές. Τι μας είπες, κάτι είπες για Σαχάρα, για πες μας λίγο, για ενημέρωσε λίγο, τι είναι αυτό που έχεις κάνει? Ήταν ένας υπερμαραθώνιος που πήγα με τον φίλο και συναθλητή μου, Τόλι Βιζαρέλη. Πήγαμε το 2016 στο μαραθώνιο της Ερήμου. Είναι ένας αγώνας 290 χιλιόμετρα μέσα στην έρημο. Ναι. 290 χιλιόμετρα μέσα στην έρημο. 290 χιλιόμετρα μέσα στην έρημο, μέσα σε 5 μέρες, 5 αγωνιστικές μέρες. Ναι. Το ιδιαίτερο αυτού του αγώνα ήταν το ότι είχαμε από την πρώτη μέρα κουβαλούσαμε τα φαγητά όλης της εβδομάδας στο σακίδιο. Αλήθεια. Είχαμε δηλαδή αποξηραμένη τροφή, όπως και κοιμόμασταν σε σκηνές. Δεν είχαμε τίποτα άλλο από τη διοργάνωση, μόνο νερό. Μόνο νερό και ύπνο στις σκηνές τις ιδιαίτερες των Μαροκινών, των Βεδουίνων. Ένας αγώνας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, αμοθύελες. Τα πρωινά είχαμε 0 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι προς το απόγευμα είχαμε 48 και 50 βαθμούς. Ιδιαίτερες στιγμές. Κάτσε, περίμενε πολύ ιδιαίτερος αγώνας. Περίμενε λίγο. Δηλαδή, στη Σαχάρα τώρα, σε ποια χώρα, ας πούμε, έγινε αυτός ο αγώνας? Στο Μαρόκο. Στο Μαρόκο. Τρέχατε το πρωί, το πρωί, ας πούμε. Ξεκινούσαμε το πρωί, ναι, και τελειώναμε προς το απόγευμα. Δηλαδή, κάτσε, περίμενε, τι θερμοκρασίες μιλάμε εκεί πέρα? Ξεκινούσαμε από τους 0 βαθμούς. Ναι. Γιατί αυτό, όπως. Ναι, ναι. Πολύ χαμηλά ξεκινάνε οι βαθμοί. Ναι, 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 ναι. Στην έρημο, ναι, ναι, ναι. Το πρωί ξεκινάς με μηδενικές θερμοκρασίες. Με παγωνιά. Όσο ανεβαίνει ο ήλιος, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Οπότε αυτή για ακραία θερμοκρασία, η διαφορά θερμοκρασίας των 30-40 βαθμών ήταν και κάτι ακόμα που μας κατέβαλε. Απίστευτο, ρε, για 5 μέρες, ε. Και, ναι, ναι. Και είχατε μαζί, είχατε δηλαδή και το βάρος των αποσκευών, βέβαια, που λέμε. Ξεκινήσαμε με 12 κιλά σχεδόν. Είχαμε, Δημήτρη, τις τροφές μας. Θα μου επιτρέψεις μισό λεπτάκι λίγο, επειδή έχει πάει 9.30 να ακούσουμε λίγο το χορηγό. Μισό λεπτό, έλεγε και επανερχόμαστε. Μισό λεπτό, δώσε μου μισό λεπτάκι λίγο, ναι, σε παρακαλώ. Εδώ είμαστε και πάλι, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω κάτι τώρα λίγο. Μου το στείλει δύο φίλοι μου αυτό, πολύ καλοί μου φίλοι. Ναι. Και οι οποίοι, εντάξει, πέρα από τα συγχαρητήρια, και ότι έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι για τα νούμερα που μας λες, τις ώρες που μας λες. Στο Σπάρταθλο, ας πούμε. Κάτι πολύ ανθρώπινο. Όταν θες να πας νερό προς το νερό σου, σταματάς κανονικά στην άκρη? Δηλαδή, οι ανάγκες σου αυτές λειτουργούν κανονικά? Δηλαδή, σταματάς τον αγώνα, ναι, σου, τι κάνεις? Κανονικά, ναι. Σταματάς στην άκρη, ναι, ναι, πραγματικά. Δημήτρη, είναι απίστευτο αυτό που κάνετε. Είναι κομμάτι του αγώνα και αυτό, έτσι. Όταν είσαι 30 ώρες μέσα στο δρόμο, αυτό. Εννοείται ότι οι φυσικές ανάγκες θα λειτουργήσουν κι αυτές. Είναι απίστευτες οι ώρες. Δηλαδή, αυτό έχουν σοκαριστεί όλοι με τις 30 τόσες ώρες που λες, ας πούμε, για το Σπάρταθλο, για το Iron Man, που, ή ακόμα και το τελευταίο τώρα που είπες, ότι 5 μέρες, ας πούμε, και δεν σας δώσαν τίποτα, μόνο νερό. Ναι, ναι, είναι κομμάτι του αγώνα. Το γνωρίζεις από πριν. Ότι 5 μέρες θα είσαι με τα απαιτούμενα στην πλάτη, με τους sleeping bags. Είναι γι' αυτό και το κάνει τόσο σκληρό, σαν αγώνα. Βέβαια, έτσι ακριβώς. Ναι, 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 βέβαια. Τι στόχο έχει από εδώ και πέρα ο Δημήτρης πλέον, σαν προπονητής, αθλητής που θέλει να το απολαύσει και δεν το έχει κάνει, ας πούμε? Έναν αγώνα που θα ήθελε να έχει κάνει και δεν τον έχει κάνει. Τι δεν έχει κάνει ο Δημήτρης ο Κασίμης? Και του έχει μείνει μέσα σε εισαγωγικά σαν αποθυμένο. Δεν υπάρχει κάτι αποθυμένο. Στην πορεία βρίσκονται κάποιοι αγώνες που μου δίνουν κίνητρο. Δεν υπάρχει κάτι που θα έλεγα ότι θα ήθελα να κάνω. Προσπαθώ το τελευταίο διάστημα να συνδυάζω πράγματα και με την οικογένειά μου. Οπότε όσο χρόνο μου επιτρέπει να δίνω στις προπονήσεις. Από ό,τι κατάλαβα, έχεις γίνει και στα κοντά σου, έγινες πατέρας? Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Να σου ζήσουν, να είναι γεράντα χάρις, όπως θέλουν. Ευχαριστούμε πολύ.
Οπότε προσπαθώ να τα συνδυάζω όλα. Αν έχω χρόνο για προπόνηση, που το τελευταίο διάστημα έχω, θα προκύψει κάτι ωραίο. Έχουμε κάτι στο νου. Σύντομα κιόλας θα σας το ενημερώσω. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να μας ενημερώσεις για να ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο, γιατί πρέπει και εσείς λίγο να μας σμπρώξετε, εννοώντας ότι σου έχω δώσει το OK και θα το πω και στον αέρα, ότι οποιοδήποτε αγώνας μελλοντικά, οποιοδήποτε γίνει ένα ωραίο event, οτιδήποτε, είμαι εδώ, είμαστε εδώ σαν Λίμπερο, και ένα παραπάνω η πρωινή Βαβέλ, για να δημοσιεύσει, να κάνει γνωστό το θέμα στον κόσμο. Ωραία, ωραία. Οπότε σύντομα θα μας έχετε, γιατί αυτό που θα κάνουμε δεν το κρατάμε μυστικό, απλά θέλουμε να ολοκληρωθούν κάποιες καταστάσεις. Τέλεια. Και να ξεπεράσουμε λίγο και αυτές τις μέρες του κορονοϊού. Οπότε σε κανένα 20ήμερο πάλι θα έχουμε μάλλον επικοινωνία, όπως το βλέπω. Το θέλω πάρα πολύ και με μεγάλη μου χαρά. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και σε πιέζει. Ποια ήταν η καλύτερη και ποια είναι η χειρότερη σου στιγμή σε έναν αγώνα? Η καλύτερη είναι σίγουρα όταν τερματίζεις. Η χειρότερη είναι όταν έχεις κάποιο τραυματισμό, που και αυτό είναι κομμάτι Εσύ, ας πούμε, του αγώνα. Προσωπικά, ας πούμε, έχεις έρθει σε τέτοια άσχημη κατάσταση σε κάποιον αγώνα σου? Βέβαια, βέβαια. Και εγώ, ανθρώπινος οργανισμός, ναι, ναι. Αρκετές φορές. Βέβαια, μέσα από τους τραυματισμούς μαθαίνουμε, λέω και εγώ στους αθλητές μου. Μαθαίνουμε για να προετοιμάσουμε το σώμα μας καλύτερα, μαθαίνουμε να το ξεκουράζουμε καλύτερα. Μαθαίνουμε να αποφεύγουμε πράγματα που επιδεινώνουν μια κατάσταση. Σωστά. Έτσι ακριβώς. Να βελτιώσουμε μια κατάσταση. Έτσι ακριβώς. Είμαστε ανθρώπινος οργανισμός, οπότε και αυτό καλοδεχούμενο. Είναι μέσα στον αθλητισμό. Έτσι. Σωστό, αρκεί πολύ να σωστό. Να μας παίρνει από κάτω και να βάζουμε μετά μεγαλύτερους στόχους. Πολύ σωστά. Συνήθως έτσι γίνεται. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία και την τιμή μας έκανες να βρίσκεσαι εδώ στην πρωινή Βαβέλ και να μας κάνεις λίγο πιο σοφούς και γνώστες κάποιων πραγμάτων, των οποίων μπορεί να τους έχουμε ακούσει σαν ορολογίες, μπορεί να έχουμε δει φευγαλέα 5-10 εικόνες, αλλά σήμερα νομίζω ότι ο κόσμος έμαθε πολύ πολύ περισσότερα πράγματα και για το τρίαθλο και για το σπάρταθλο και γενικότερα για τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας ενός ανθρώπου, ο οποίος δίνει μεγάλο αγώνα, πολύ ωραίο αγώνα, και δεν το λέω μεταφορικά, το λέω και κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά, έτσι ακριβώς. Κυριολεκτικά. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, Ντίνο, να ευχαριστήσω το ραδιόφωνο, να ευχαριστήσω εσένα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε όπως είπαμε σύντομα. Με μεγάλη μου χαρά, είμαι εδώ ανοιχτός για οτιδήποτε, για να το κοινοποιήσουμε και να το μάθει και ο κόσμος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Εγώ. Γεια σου, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.